Τηλεκατευθυνόμενα ταχύπλοα το θέμα μας σήμερα, όπως θα καταλάβατε από τα πλάνα που μόλις είδατε. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης, ο οποίος ασχολείται πόσα χρόνια, Δημήτρη, με αυτό το τομέα? Το πρώτο τηλεκατευθυνόμενο το είχα βαρκάκι, το είχα στα 14-15. Τώρα έχει μια τριετία με τα βαρκάκια που έτσι έχω ασχοληθεί. Βαρκάκια ακριβώς δεν μπορούμε να τα ονομάσουμε. Αυτά τα σκάφη που μόλις είδαμε πιάνουν μια ταχύτητα της τάξης των 100 χιλιόμετρων από ό,τι είδαμε. Ναι, αυτό πρέπει να πιάνει γύρω στα 100 ίσως και παραπάνω. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να το εξασκείτε σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει ελεγχόμενο περιβάλλον, δεν πας να το τρέξεις αυτό σε μια παραλία που έχει λιώμενους. Πας κάπου που δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει κάποιον, ό,τι και αν συμβεί. Το τεχνητό φράγμα κοντά στα Βασιλικά σπάνια έχει κόσμο, ή αν έρθει κανένα θα έρθει για μια ωρίτσα και θα φύγει, και μπορούμε να αναπτύξουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες μέσα στη λίμνη χωρίς να κινδυνεύει κάποιος. Συνήθως όταν πας να πιάσεις μια πολύ μεγάλη ταχύτητα στο νερό, συνήθως έχει και κάποιο ατύχημα. Μπορεί να το περάσεις κοντά από την ξηρά και να απογειωθεί να βγει και στην ξηρά από λάθος χειρισμό ή από κάποιο λάθος. Κάποιο λάθος χειρισμό. Το θέμα είναι ότι είναι ένα ακριβό χόμπι, σπορ, γίνονται αγώνες. Στην Ελλάδα έχουμε για παράδειγμα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αυτά γίνονται στην Αθήνα πιο πολύ. Εδώ πέρα δεν έχουμε αρκετό κόσμο για να μπορέσουμε να οργανώσουμε κάποιο πρωτάθλημα. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί σαν χόμπι και όχι σε πρωταθλητικό επίπεδο από ό,τι είδαμε, από τι τιμές μπορούν να ξεκινήσουν τα τηλεκατευθυνόμενα σκαφάκια αυτά? Μπορείς να κατασκευάσεις κάτι που να πηγαίνει αρκετά γρήγορα από 100 ευρώ αν γνωρίζεις και πιάνουν τα χέρια σου. Μπορείς να πάρεις κάτι έτοιμο με 200 ευρώ. Και ένα σκάφος μπορεί να φτάσει το 1,5 χιλιάρικο, μπορεί και να ξεφύγει πολύ πολύ παραπάνω αναλόγως τι θες να φτιάξεις. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο, μπορείς να πάρεις. Μπορεί για να πιάσεις τα 5 χιλιόμετρα παραπάνω να ξοδέψεις τα διπλάσια λεφτά από ότι για να πιάσεις ας πούμε τα 120, μπορεί να θέλει για να πιάσεις τα 130 να δώσεις τα διπλάσια λεφτά. Ας δούμε και τι μας λέει και ο Νίκος, άλλος ένας αθλητής των ταχύπλων σκαφών. Νίκο, ασχολείσαι και εσύ με τα ταχύπλοα. Ναι. Πόσα χρόνια? Ασχολούμαι με τα μοντέλα από τα 18 μου και υπολόγισα ότι με τα σκαφάκια ασχολούμαι περίπου τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είναι ένα χόμπι το οποίο σου παίρνει αρκετό από τον χρόνο σου, δηλαδή προτιμάς να ασχοληθείς με αυτό? Ναι, από τη στιγμή που θα μπει σε μια τέτοια κατηγορία, είτε ηλεκτρικό είτε θερμικό, θα πρέπει να έχεις και στο νου σου ότι θα χρειαστεί να ασχοληθείς. Από εκεί πέρα, ο καθένας μοντελιστής επιλέγει με ποιο σκαφάκι τι είδος θέλει να ασχοληθεί. Τι ακριβώς νιώθει αυτός που κατευθύνει με τόσο ένα σκαφάκι με τόσο μεγάλες ταχύτητες? Εντάξει, έχεις μια αίσθηση αδρεναλίνης και από εκεί πέρα φυσικά έχεις και μια δόση φόβου, γιατί λες ότι άμα απογειωθεί του πάρει, δεν ξέρεις τι ζημιά θα σου βγάλει. Το σκέφτεσαι κι αυτό, αλλά πάνω απ' όλα ευχαρίστηση και αδρεναλίνη. Πώς ονομάζεται ακριβώς αυτό το σπορ? Ναυτομοντελισμός. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει και μια ιστοσελίδα, μπορεί να μπει στο rcpavlabots.gr. Εκεί θα δει και άλλους, μπορεί να πάρει ό,τι πληροφορίες θέλει. Όσο σχετικός ή άσχετος κι αν είναι, μπορεί να ξεκινήσει από το μηδέν και να προχωρήσει όσο αυτός θέλει. Αυτά λοιπόν σχετικά με τα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη μεγάλων ταχυτήτων. Μέχρι την επόμενη φορά, όλα θα πάνε καλά.